Και τώρα να πάμε στο εμβατήριο που ανήκει δικαιωματικά στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και τον οποίο θα ήθελα να δούμε. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ΝΑΤΟΣ. Κοιτάξτε το λοιπόν, τον τύπο με το χαρούμενο, χαζοχαρούμενο ύφος. Αντώνη Σαμαράς, έχω εδώ το φύλλο στρατιωτικού Μητρώου. Χρονολογική κλάση 1972. Μεταξύ των άλλων, υπέχει τρίμηνο πρόσθετη υπηρεσία, εκπρόθεσμο υποβλή δικαιολογητικών. Κατέβαλε γραμμάτιον εις πράξεως 900 για εξαγορά τριμήνου πρόσθετη υπηρεσίας. Και πάω στην δεύτερη σελίδα. Ακούστε. Κατετάγει στις 9 Ιουλίου. Τρεις μήνες, 9 Οκτωβρίου, κατέβαλε για τις παριθμό 38651-9176 αποδείξεως μετρικού ταμείου 21.000 δραχμές για εξαγορά 21 μηνός υποχρεωτικής θητείας για το υπόλοιπο των 24 μηνών. Ένα χιλιάρικο το μήνα. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, μας κυβερνάνε. Αυτό είναι το επίσημο φύλλο Μητρώου. Δεν είναι κάτι που βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Είναι το επίσημο φύλλο στρατιωτικού Μητρώου. Ας το διαψεύσει ο κύριος Σαμαράς. Αυτός μας κυβερνάει. Αυτός ο τύπος που την κοπάνησε από το στρατό. Ο φυγόστρατος. Ο ρήψασπης. Αυτός είναι σήμερα. Έτσι έμαθε. Κάποιοι άλλοι πήγαμε θελοντές να υπηρετήσουμε την πατρίδα στα 18. Και καθίσαμε 27 μήνες να πήρε τη Σματρίδα. Δεν την κοπανίσαμε. Αυτός είναι, και κύριοι, για να έχετε παραδείγματα. Για να ξέρετε τι ρόλο παίζει ο καθένας. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να γίνει ένα με τα εμβατήρια της χώρας. Λοιπόν, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Όλα τα προσπερνά. Να είστε καλά, για χαρά, χρόνια πολλά. Με κανόνια της πόλης χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Μα οι εχθροί μας πια τώρα σκορπίσαν και ξανάρθε για μας λευτεριά. Για να πιάσουμε τα όσα κρεμίσαν, ας κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της πιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ξανά στη δόξα. Και ξανά προς τη δόξα τραβά.